Ξεπέρασε σήμερα και τους 60 ο αριθμός των νοσηλευόμενων με κορονοϊό στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ στη ΜΕΘ COVID νοσηλεύονται 6 ασθενείς, οι 3 από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Μέσα σε 2 εβδομάδες έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των νοσηλιών στο Χιλοπούλιο, όπως και ο αριθμός των πολιτών που προσέρχονται στα επείγοντα με συμπτώματα κορονοϊού. Στις τελευταίες 15 μέρες έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί σχεδόν ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονται με COVID στο νοσοκομείο του Βόλου, όπως και αριθμός των προσερχομένων στα επείγοντα, είτε με τα ύποπτα συμπτώματα της νόσου, είτε με rapid θετικό, είτε με μοριακό θετικό το οποίο έχουν κάνει ήδη. Νοσηλεύουμε σήμερα γύρω στους 53 ασθενείς με νόσο του COVID στις 2 κλινικές που έχουν πλέον αναπτυχθεί και στους 5 θαλάμους αρνητικής ποίησης και 6 ασθενείς νοσηλεύονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας για τον COVID. Στο νοσοκομείο ήδη λειτουργούν 2 κλινικές για τους ασθενείς με κορονοϊό, ενώ άνοιξαν και οι θάλαμοι αρνητικής πίεσης. Το Χιλοπούλιο τον περασμένο Δεκέμβρη έφτασε να νοσηλεύει πάνω από 120 ασθενείς με κορονοϊό. Οι δυνατότητές του δεν είναι ωστόσο απεριόριστες. Απεύχομαι να φτάσουμε στα επίπεδα, όπως είπατε, του περσινού Νοεμβρίου. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας, έστω και την τελευταία στιγμή, θα εμβολιαστούν. Τα μέτρα ατομικής προστασίας θα τα τηρούμε ευλαβικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε έτσι πιο ανώδυνα να περάσουμε τους υπόλοιπους χειμερινούς μήνες. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές στις μονάδες της πρώτης γραμμής έχουν υποστεί τεράστια σωματική και ψυχική καταπώνηση από τον Μάρτιο του 2020. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μέσα στην πανδημία τα 2 προηγούμενα χρόνια έχουν φτάσει τα όρια της αντοχής. Το προσωπικό είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, παρότι γίναν κάποιες προσλήψεις τόσο σε επικουρικό προσωπικό όσο και σε μόνιμο. Τα τμήματα πρώτης γραμμής, όπως είναι το τμήμα επιγόντων, η μονάδα εντατικής θεραπείας, οι παθολογικές κλινικές και φυσικά οι μονάδες COVID, είναι επιβαρημένες. Το προσωπικό κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μπορέσει να ανταποκριθεί. Την ίδια στιγμή, η επιδημιολογική εικόνα του νομού Μαγνησίας παραμένει άκρως ανησυχητική, με τα ημερήσια κρούσματα να ξεπερνούν τα 100 τις τελευταίες 5 ημέρες τουλάχιστον. Η περιοχή βρίσκεται στο μικροσκόπιο των υγειονομικών αρχών εξαιτίας της επιβαρημένης επιδημιολογικής της εικόνας. Όντως, τα κρούσματα στο νομό Μαγνησίας είναι αυξημένα τις τελευταίες μέρες. Αυτό δείχνει διασπορά στην κοινότητα της μετάλλαξης Δέλτα. Όπως επίσης και προχθές ανακοινώθηκε, όταν είναι 200% το ποσοστό των ανιχνεύσιμων του ιού στο τοϊκό φορτίο στα λίμματα. Άρα, υπάρχει διασπορά στην κοινότητα. Η μετάλλαξη Δέλτα είναι αυτή που επικρατεί. Ναι, μεν η νόσος είναι ήπια, αλλά υπάρχει λόγω της μεγάλης διασποράς και των αρκετών συνανθρώπων μας, πάνω από 60, που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Κάποιοι νοσούν σοβαρά και χρειάζεται να νοσηλευτούν.